λιοντάρια για τη Αμφίπολη. Εμπρός για το σκοπό μας, για τρυπητό να κάνουμε το μαστεράικο μας, για τρυπητό να κάνουμε το μαστεράικο μας. Ο Πανσεραϊκός με την γροθιά, αλλά η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Σεραίων. Ο Ντοραγκή, καλή σέντρα, έβγαλε ο Μπαρτολίνη. Τσιμίκας, το σουτ, τρομερό γκολ, μειώνει σε 1-2 ο Στέργιος Τσιμίκας, ο οποίος πήρε το rebound από την απομάκρυνση των φιλοξενουμένων και με καλοζυγισμένο σουτ λίγο μέσα από τα όρια της περιοχής. Μειώνει σε 1-2. Εδώ ο σκόρερ του γκολ του Πανσεραϊκού δίνει νέο ενδιαφέρον από το 53. Άλλη διαφορά, η τρομερή εκτέλεση του νεαρού μέσου. Να δούμε όμως τη φάση, Μήτρη. Νομίζω μπορείς να συνεχίσεις. Ναι, θα προχωρήσει μια δεύτερη αλλαγή. Πάνω από το συζητούσαμε. Ενώ και πάλι Τσιμίκας να περιμένουμε. Δοκιμάζει το σούτ, 1-1. Τρομερό γκολ από τον Τσιμίκα. Ο Πανσεραϊκός βρίσκει τη στιγμή και με τον κεντρικό του μέσο, τον Στέργιο Τσιμίκα, απαντά στο 0-1 του Σόουζα. Ήταν τρομερή εκτέλεση από το αριστερό του 23χρονου μέσου. Μια προσεξία στους, από τους παίχτες του Άρη. Δεν απομάκρυναν την μπάλα, έδωσαν πεδίο στον Τσιμίκα, ο οποίος αμέσως εκτέλεσε και το μάτς αλλάζει ξανά μορφή για το τελευταίο του τέταρτο. Θα το ξαναδούμε, εδώ είναι η κατάληξη. Ο Τσιμίκας με τρομερή εκτέλεση, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Αναγνωστόπουλο. Υπέροχο γκολ από το ύψος του ημικυκλίου και η αντίδραση στην εξέδρα. Ο Τάσος Πακλάτζης μας... Για την Λαμία το φάουλ του Τσιμίκα, βγαίνει ο Πίτκας, χάνει την μπάλα, η μπάλα στα δίχτυα, η μείωση του σκορ για τον Πανσεραϊκό σε 2-1. Και μάλιστα υπάρχει τραυματισμός του σκόρερ για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Πολύ έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Τσιμίκα. Μπήκε και το ιατρικό επιτελείο. Ίσως να είναι ο Τσελεπίδης
Ο ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών που προωθούνται στις στιμένες φάσεις. Τον είχαμε δει και προηγουμένως εδώ. Καθαρή περίπτωση. Προλαβαίνει την έξοδο του Πίτκα που πάει με το ένα χέρι και σημειώνει το γκολ για τον Πανσεραϊκό από το φάουλ του Τσιμίκα. Εδώ ξανά πως περνάει η μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα της Λαμίας αυτή την κεφαλιά του Τσελεπίδη που γίνεται σκόρερ και μειώνει για τον Πανσεραϊκό σε 2-1. There was 1 minute remaining in the half. The clock will stop at the 45-minute mark and stoppage time will be kept on the field. Γιουκαρίς σε καταμέτωπο επίθεση, αποφεύγει 2-3 παίκτες, μπαίνει μέσα, σπάει την μπάλα αριστερά, το σούτ στη γωνία, γκολ, 1-1. Η μισή προσπάθεια έγινε από τον Γιουκαρί. Ακάλυπτος χώρος, στη συνέχεια έξω την περιοχή. Η μπάλα ήρθε στον Τσιμίκα και αυτός χωρίς καθυστέρηση σημάδεψε την δεξιά γωνία του Σαββίδη, ο οποίος δεν θα μπορούσε να αντιδράσει, εκεί πήγε η μπάλα. Εδώ κοιτάξτε την πορεία, 3-4 παίκτες, η μπάλα έξω από την περιοχή, έξω από τη μικρή περιοχή, στο ύψος σχεδόν της μεγάλης περιοχής, εκεί όπου κινείται ο Τσιμίκας, αυτός στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Σαββίδη και έτσι θα γίνει το 1-1. Ισόπαλο 1-1 έληξε το Θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στο πρωτοπόρο Βόλο και τα Τρίκαλα. Ο Τεντάκης είχε δοκάρει στο 15, ενώ στο 17 ο Τσιμίκας με σούτ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Σέργιος Τσιμίκας, αναφίβολα ήσουν ο πρωταγωνιστής του σημερινού τελικού. Πέτυχες 2 γκολ, το δεύτερο καλύτερο από το πρώτο, το ένα καλύτερο από το άλλο άμα θες. Η ομάδα με αυτά τα 2 γκολ έφτασε στο τρόπαιο, πώς νιώθεις? Αυτή τη στιγμή αυτό που νιώθω δεν περιγράφεται και γενικά πιστεύω όλη η ομάδα το νιώθει αυτό. Νιώθουμε μια μεγάλη χαρά και βλέπουμε ότι οι κόποι μας ανταμείφθηκαν όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά περιμέναμε αυτό το παιχνίδι. Όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους αυτό και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που κατακτήσαμε τον κύπελλο. Τι σημαίνει για σας όλη αυτή η επιτυχία, δεδομένου ότι μιλάμε για μια ομάδα νέων που στόχος σας είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα ποδοσφαιριστών, όπως παραδείγματος χάρη ο Τάσος Παπάζογλου που ήταν εδώ σήμερα, προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και έφυγαν σε μεγάλες ομάδες. Προσπαθούμε από αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύω, όλα τα παιδιά να δείξουμε τον καλύτερό μας αυτό για να πάμε στην μεγάλη ομάδα και να εκπληρώσουμε κάποια όνειρά μας που
των περισσότερων παιδιών που βρίσκονται εδώ πέρα είναι να παίξουν ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Ωραία, οκ. Okay.